νεαρούς εδώ πέρα. Βλέπω ότι σε λίγο θα τουλάχιστον τα παίρνουν στη Σπεζάνη στα γήπεδα. Καλά είναι αυτά που θα πούμε εδώ πέρα. Όχι ότι θα τα μάθετε, θα τα μάθουμε όλα στον χρόνο αυτό που έχουμε, αλλά να πάρουμε μια ιδέα, γιατί θα δείτε πολλά πράγματα από αυτά που μέχρι τώρα ξέρετε, θα αλλάξετε γνώμη. Δηλαδή θα φανεί ότι δεν το γνωρίζατε. Όπως και σε πολλές περιπτώσεις, θα εξηγήσουμε κάποιες φάσεις που θα τις δείτε στη συνέχεια και στην πράξη, με τα τιμητή που έχουμε εδώ πέρα, και θα μου πείτε, μα ο διαιτητής εκείνη τον αγώνα έδωσε κάτι άλλο. Συμφωνούμε, για να μην γίνονται διακοπές κατά τη διάρκεια που θα κάνουμε το μάθημα. Δεν σημαίνει ότι ο διαιτητής έπραξε σωστά γιατί το έκανε τότε έτσι. Γιατί και ο διαιτητής, όπως εσείς, όπως οι ποδοσφαιριστές, εκτιμάει μια φάση διαφορετικά, πιθανόν δεν τη γνωρίζει, έχει το στρες του παιχνιδιού, την κούραση, την πίεση, όπως έχετε κι εσείς, και κάνει λάθος εκτίμηση μιας φάσης. Και σίγουρα γίνονται λάθη και από τους διαιτητές, έτσι, όπως από τους παίκτες και από τους διαιτητές. Το θέμα είναι όλοι, επειδή διαιτητές, ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, συνυπάρχουν μέσα στο γήπεδο και προσπαθούμε να διεξαχθεί το παιχνίδι με τα λιγότερα λάθη, γιατί και στο ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Όπως κάνει τα λιγότερα λάθη, κερδίζει. Στα λάθη συμπεριλαμβάνονται όλοι. Και οι παίκτες που κάνει το πέναλτι, που κάνει μια κλασική ευκαιρία, ο τερματοφύλακας που τρώει έναν γκολ ψεύτικο, ας το πούμε, και ο διαιτητής. Θα είδε κάποιες φάσεις εδώ πέρα που θα τις βλέπετε καθιστή ανηρεμία και μετά μόλις το δείτε στο replay θα δείτε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Φανταστείτε πόσο πιο δύσκολα είναι στην πράξη και όταν έχεις από έξω και τον κόσμο να φωνάζει, να ουλάζει, να κάνουν, να συμβαίνουν χιλιαδιό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, ειδικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που δεν διακυδεύονται τίποτα συμφέροντα οικονομικά και όπως είναι μεγάλες ομάδες που παίζουν τα οικονομικά συμφέροντα εκεί πέρα, να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Όλοι. Πρώτα εσείς οι παίκτες, αλλά και οι φίλαθλοι και οι παράγοντες και οι προπονητές και οι διαιτητές να χαρούν το παιχνίδι. Μετά που τελειώνει το παιχνίδι και μέσα από το ποδόσφαιρο θα πρέπει να δημιουργούνται σχέσεις τέτοιες που θα διατηρηθούν για μια ζωή. Βγείτε έξω, θα πείτε έναν καφέ με τον αντίπαλο. Στο γήπεδο μέσα είστε αντίπαλοι. Εκεί και πέρα είστε φίλοι. Το βλέπετε σαν ποδόσφαιρο, σαν παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Θα σας πω 5 πράγματα θεωρητικά και στη συνέχεια αυτά που θα πω θα τα δούμε και σε... στο βίντεο την ώρα του παιχνιδιού. Αυτά που θα σας πω και αυτά που θα δείτε δεν είναι λόγια δικιά μου, ούτε του Σατζίδη, ούτε της ΣΕΦΣ Κοζάνης, ούτε καν της ΕΠΟ. Είναι αποφάσεις της FIFA και της UEFA, είναι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, από εκεί παίρνονται οι αποφάσεις και λένε αυτοί είναι οι κανονισμοί. Σωστή ή λάθος, αυτοί είναι οι κανονισμοί. Τα μεταβάζουν στην ΕΠΟ, η ΕΠΟ τα στέλνει σε εμάς και εμείς θα κάνουμε μαθήματα στους διαιτητές. Και σε ομάδες, σε όποιους τέλος πάντων ενδιαφέρονται. Δεν είναι λόγια δηλαδή δικά μου. Έτσι. Ό,τι αποφάσεις παίρνονται και γίνονται στα μαθήματα είναι αποφάσεις της FIFA. Να ξεκινήσουμε από, πιο απλά και θα, από τα πιο απλά και θα μπούμε στα βαθύτερα. Όταν γίνεται ένα φάουλ, ένα ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην περιοχή, καταρχήν ακούγομαι, έτσι δεν χρειάζεται να μιλώ από τα... Ωραία. Υπέρ των αμυνωμένων, υπέρ της αμυνόμενης ομάδος, μέσα στην περιοχή πέναλτι, στη μεγάλη περιοχή, για να γίνουμε πιο σαφείς, υπέρ των αμυνωμένων, μα είναι αυτό out, είναι offside, είναι ένα χέρι, ένα φάουλ, οτιδήποτε.
Δηλαδή μετά το σφύριγμα του διαιτητή, για να εκτελεστεί το ελεύθερο αυτό, το ελεύθερο λάκτισμα, το foul offside, όταν είναι υπέρ των αμυνωμένων και είναι μέσα στην περιοχή, μέσα στη μεγάλη περιοχή, για να μπει η μπάλα στο παιχνίδι, θα πρέπει να βγει έξω από την περιοχή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αγγιχθεί η μπάλα από ποδοσφαιριστή μέσα στην περιοχή, πριν βγει έξω από την περιοχή, είτε από συμπαίχτη, είτε από αντίπαλο ποδοσφαιριστή, το ελεύθερο επαναλαμβάνεται. Και επειδή είχαμε φέτος σε ένα γήπεδο μια τέτοια κατάσταση και έτρεχε ο προπονητής πρώτος, όρμησε μέσα στο γήπεδο, ενώ είχε άδικο, αλλά δεν το γνώριζε κι αυτός. Να το ξέρετε, θα βλέπετε καμιά φορά και στις τηλεοράσεις ή και στα γήπεδα που παίζετε, που σφυρίζει ο διαιτητής και δίνει επανάληψη. Θα πρέπει η μπάλα όταν είναι υπέρ του αμυνόμενου να βγει έξω από την περιοχή. Μετά μπορεί να την αγγίξει είτε επιτιθέμενος, είτε αμυνόμενος ποδοσφαιριστής, είτε συμπαίκτης δηλαδή, είτε αντίπαλος. Όχι όμως πριν βγει από την περιοχή. Όταν είναι υπέρ του αμυνόμενου. Υπέρ του αμυνόμενου. Όταν τώρα είναι υπέρ του επιτιθέμενου μες στην περιοχή. Γιατί μπορεί να υπάρξει φάουλ μες στην περιοχή υπέρ του επιτιθέμενου και να μην είναι πέναλτι. Δεν είναι όλα τα φάουλ μες στην περιοχή πέναλτι. Μιλάμε τώρα υπέρ του επιτιθέμενου, έτσι. Είναι ένα έμεσο φάουλ. Έχρωσε ο τερματοφύλακας την μπάλα από επιστροφή συμπαίκτη του. Τιμωρείται μια τεχνική ποινή. Τιμωρείται ένα φράγμα δίχως επαφή. Και είναι έμεσο, είναι διπλό. Τι που σηκώνει ο διαιτητής, δηλαδή το χέρι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν άμεσο, θα ήταν πέναλτι. Άρα έχουμε έμεσο, μέσα στην περιοχή. Πώς θα εκτελεστεί το έμεσο αυτό? Μπορεί να είναι ένα μέτρο έξω από τη μικρή περιοχή. Η μικρή περιοχή είναι 5,5 μέτρα. Και αν είναι αυτό ένα μέτρο έξω από τη μικρή περιοχή, το τείχος που θα στηθεί, ο κανονισμός λέει, το τείχος πρέπει να στείνεται στα 9 και 15. Εδώ πού θα στηθεί, έξω από το γήπεδο? Όχι. Θα φύγει μπάλα και θα πάει πιο πίσω για να κάνει 9 και 15. Όχι. Γιατί σημείο εκτέλεσης του φάουλου αυτού είναι το σημείο παράβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το τείχος δεν πάει στα 9 και 15, αλλά πάει στη μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να υπάρξει εκεί. Δηλαδή, αν είναι ένα μέτρο έξω από τη μικρή περιοχή, είναι 5,5 μέτρα η μικρή περιοχή και ένα μέτρο αυτό 6,5. Το τείχος θα στηθεί επάνω στη γραμμή τέρματος. Στη γραμμή που είναι δηλαδή μέσα στα δοκάρια. Στα 6,5 μέτρα. Δεν θα πάει ούτε η μπάλα πίσω, ούτε το τείχος θα βγει έξω από το γήπεδο. Και σε αυτό είχαμε περίπτωση. Θυμάσαι, άλλος όρμησε μέσα και είχαμε ιστορίες. Κατανοητό, παιδιά, αυτό? Μια άλλη παρεξήγηση γίνεται με την κατοχή της μπάλας από τον τερματοφύλακα. Όταν την μπάλα την έχει ο τερματοφύλακας στα χέρια του υπό την κατοχή, υπό πλήρη κατοχή, δεν έχει δικαίωμα ο αντίπαλος να του την πάρει. Είναι φάουλ, έτσι. Πότε θεωρείται ότι είναι η μπάλα στην κατοχή του τερματοφύλακα? Όταν με το ένα χέρι ή με τα δυο χέρια την έχει υπό πλήρη κατοχή, την έχει πιάσει. Δεν τον αναπηδά, γιατί μπορεί να τον έρθει η μπάλα στο στήθος εδώ να την πιάσει και να τον αναπηδήσει. Εκεί έχεις δικαίωμα να του την πάρεις. Πλήρη κατοχή είναι όταν την ελέγχει πλήρως. Επίσης πλήρη κατοχή θεωρείται και όταν την μπάλα την παίζει στον αέρα, την έχει στα χέρια του, την πετάει ψηλά και την ξαναπιάνει. Και χτυπάει κάτω στο έδαφος και την ξαναπιάνει. Θεωρείται πλήρη κατοχή. Αν την ώρα εκείνη που ο διαιτητής, ο τερματοφύλακας, παίζει την μπάλα στον αέρα ή την χτυπάει κάτω, πάει ένας επιθετικός και του την κλέψει, είναι παράβαση, είναι φάουλ. Δεν μπορείς να του την κλέψεις, ας είναι στον αέρα η μπάλα. Ή ας είναι με το χτύπημα από την αναπήδηση από το έδαφος. Είναι φάουλ, θεωρείται κατοχή του. Απλά θα πρέπει ο τερματοφύλακας όλη αυτή τη διαδικασία, είτε στον αέρα είτε στο έδαφος που τη χτυπάει κλπ, να μην καθυστερεί το παιχνίδι. Και ο κανονισμός λέει έχει δικαίωμα να την έχει στην κατοχή του μέχρι 6 δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πείτε, ποιος τερματοφύλακας την κρατάει 6 δευτερόλεπτα? Σας λέω εγώ, κανένας. Ειδικά μα κερδίζει η ομάδα του. Παραπάνω. Όλοι περισσότερο.
Αλλά ούτε και ο διαιτητής θα κάτσει με το χρονόμετρο 1, 2, 3, 5, 6, 5, δεν θα κάνει σφυρίσιο. 6 δευτερόλεπτα λέει ο κανονισμός και υπάρχει εκεί πέρα μια ανοχή παγκόσμια και όχι μόνο εδώ σε εμάς. Αυτά τα 6 δευτερόλεπτα μπορεί να γίνουν και 8, αλλά να μην υπερβούν κατά πολύ, να μην δημιουργηθεί χασμοδία δηλαδή. Εκεί πέρα είναι έμεσο εις βάρος του τερματοφύλακα για καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού. Είπαμε ο κανονισμός λέει για 6 δευτερόλεπτα, αλλά το 6 είναι νόμος ανενεργός, για να το πούμε πιο ξεκάθαρα. Αλλά σαν κανονισμός λέει 6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή άμα σας πει μια ερώτηση εξετάσεις, λέει 6 δευτερόλεπτα. Αλλά πάντα κρατιέται παραπάνω, αρκεί να μην δημιουργεί χασμοδία. Ελεύθερο διαιτητή. Πότε δίνει ο διαιτητής ένα ελεύθερο? Όταν διακόπτει τον αγώνα για κάποιον λόγο ο οποίος δεν είναι παράβαση και δεν αναφέρεται στον κανονισμό. Δηλαδή, μπήκε μια άλλη μπάλα που εμποδίζει. Γιατί αν η μπάλα παίζεται στην άκρη του γηπέδου και μπει μια άλλη μπάλα στη μέση του γηπέδου και δεν παρενοχλεί, δεν διακόπτει το παιχνίδι. Για να το διακόψει θα πρέπει η μπάλα αυτή που μπήκε η καινούρια να είναι στο σημείο που παίζεται το παιχνίδι και να παρενοχλεί. Εκεί πέρα κάνει διακοπή ο διαιτητής του παιχνιδιού, βγάζει την μπάλα έξω και συνεχίζει με ελεύθερο διαιτητή. Ή αν έχουμε έναν τραυματία ποδοσφαιριστή και δεν κάνουν το fair play οι αντίπαλοι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και ξεκινάει με ελεύθερο διαιτητή. Τι γίνεται στο ελεύθερο διαιτητή τώρα? Έχει αλλάξει, έχει γίνει τροποποίηση. Και επειδή δημιουργούνταν επεισόδια, κάποιοι δεν τηρούσαν το fair play και ειδικά όταν γινόταν κοντά στις περιοχές, όπως άφηνε την μπάλα ο διαιτητής, με το χτυπούσε κάτι, με το που χτυπούσε στο έδαφος και έμπαινε στο παιχνίδι, ο άλλος σούτερνε και έβαζε γκολ. Και πλακωνόταν μετά στο ξύλο. Για να τα αποφύγει αυτά όλα η FIFA, από φέτος τροποποίησε τον κανονισμό και λέει: από ελεύθερο διαιτητή σε πρώτη εκτέλεση δεν μπορεί να μπει γκολ. Δηλαδή άμα γίνει ένα ελεύθερο διαιτητή κοντά στην περιοχή, την αφήνει ο διαιτητής και έρχεται ο επιθετικός, σουτάρει επιθέσεις και βάζει γκολ. Τον γκολ δεν μετράει, είναι άκυρο. Έχουμε out. Αν το βάλει στο τέρμα το δικό του τώρα γκολ, δηλαδή αυτόν γκολ, έχουμε corner. Είπαμε για απευθείας. Αν όπως έρθει χτυπήσει μπάλα κάτω, εγώ την κάνω δίπλα σε σένα και σουτάρεις, είναι γκολ. Δεν μπορεί ο παίκτης που θα πάρει το ελεύθερο διαιτητή να βάλει γκολ. Αυτός που θα πάρει το ελεύθερο διαιτητή, είπαμε, δεν μπορεί να βάλει γκολ. Δηλαδή κάνει δίπλα στον άλλον, ο άλλος σουτάρει, ή του τη δίνει μετά ο άλλος και σουτάρει, μπορεί. Είπαμε στην πρώτη φάση, έτσι. Δεν μπαίνει γκολ. Είναι out. Και αυτό το κάνανε για να προφυλάξουν το fair play, γιατί πολλές φορές γινόταν φασαρίες πάνω σε αυτό το θέμα. Στο πλάγιο out. Πλάγιο out, αλλαγή έχουμε αν ο ποδοσφαιριστής πετάξει την μπάλα με το ένα το χέρι. Δεν τη φέρει, όπως λέει ο κανονισμός, πάνω και πίσω από το κεφάλι, με τα δύο τα χέρια, ή αν πατήσει μέσα στο γήπεδο. Αν πατάει στη γραμμή επάνω, είναι κανονικά. Και η φτέρνα να πατάει επάνω στη γραμμή, αν φανταστείτε τώρα αυτή είναι η γραμμή εδώ πέρα του πλαγίου, έτσι, και το γήπεδο είναι από αυτήν τη μεριά εδώ μέσα, μπορεί το πόδι να το φέρει εδώ και να αρκεί να ακουμπάει η φτέρνα στη γραμμή εδώ. Θεωρείται ότι είναι κανονικό. Για να γίνει αλλαγή, πρέπει να είναι το πόδι του μέσα από τη γραμμή. Αν ακουμπάει η γραμμή, έστω και η φτέρνα του, δεν υπάρχει αλλαγή. Να πω κάτι. Επίσης. Για το πλάγιο, καθιστός μπορεί να κάνει πλάγιο. Όχι. Είπαμε. Γιατί? Όρθιος και το χέρι, τα χέρια, την μπάλα με τα δυο τα χέρια, πάνω και πίσω από το κεφάλι. Μα πατάει και πίσω τα χέρια. Όρθιος. Όρθιος. Είναι προσβολή τα αθλήματα. Λοιπόν, από το πλάγιο τώρα, αυτός που παίζει το πλάγιο,
Αν πετάξει την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα και πάει απευθείας γκολ, δεν μετράει τον γκολ. Είναι out. Αν το βάλει στο αντίπαλο τέρμα, στο δικό του το τέρμα, είναι corner. Επίσης, αν την πετάξει στο δικό του το τέρμα, το πλάγιο, ο τερματοφύλακας του δεν έχει δικαίωμα να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Ας την αφήσει να πει γκολ. Θα πάρει out. Αν όμως την ακουμπήσει και μπει γκολ, είναι γκολ. Έμεσο. Άμα την πιάσει είναι έμεσο. Δηλαδή όπως τη γυρνάει ο ανοιχτός. Όπως τη γυρίζει μετά ακριβώς. Λοιπόν. Ακούμε πολλές φορές και στα γήπεδα τη λέξη έκανε φράγμα. Τι είναι αυτό το φράγμα? Και το φράγμα δεν τιμωρείται πάντα με τον ίδιο τρόπο, τιμωρείται διαφορετικά. Να εξηγήσουμε μια φορά τι είναι φράγμα. Φράγμα κάνει ένας ποδοσφαιριστής όταν παρεμποδίζει τον αντίπαλο να διεκδικήσει την μπάλα, ενώ αυτός δεν την έχει σε απόσταση που μπορεί να την παίξει, να την ελέγξει. Βλέπετε καμιά φορά πάνε στο σημείο του κόρνερ του ποδοσφαιριστέ, κάθονται μπροστά στην μπάλα και δεν αφήνουν τον αντίπαλο να... Αυτό έχει το δικαίωμα γιατί την μπάλα την έχει μπροστά του. Έχει σε απόσταση ελέγχου την μπάλα. Όταν όμως είναι σε μια απόσταση πάνω από 1,5 μέτρο, δεν την έχει σε απόσταση ελέγχου πλέον. Εκεί δεν μπορείς να παρεμποδίσεις τον αντίπαλο με το σώμα σου στο να τη διεκδικήσει. Εκεί κάνεις φράγμα. Και το φράγμα τιμωρείται με έμεσο, με διπλό δηλαδή. Αν τώρα το φράγμα αυτό που τον κάνεις, η παρεμπόδιση, έχει και σωματική επαφή, ακουμπήσει το σώμα, πάλι να είναι έμεσο και είναι άμεσο. Μπορεί να βάλει δηλαδή γκολ απευθείας. Επίσης, εξετάζουμε σε αυτή την περίπτωση αν αυτή η επαφή επισύρει και πειθαρχική ποινή, δηλαδή κίτρινη ή και κόκκινη κάρτα ακόμα. Κάνει την επαφή και τον κάνει και με τον αγκώνα του μία έτσι. Ή κάνει την επαφή και του την αμολάει με εχθρότητα. Πάμε κόκκινη. Άρα βλέπετε το φράγμα μπορεί να είναι έμεσο, είναι άμεσο, μπορεί να μην έχει κάρτα και μπορεί να έχει κίτρινη ή και κόκκινη κάρτα ακόμα. Να πάμε λίγο στα φάουλ. Γίνονται φάουλ και πολλές φορές ακούμε κάρτα, κόκκινη, κίτρινη ή ξέρω εγώ, διάφορα. Για να τιμωρηθεί μια παράβαση με φάουλ, θα πρέπει πρώτον να γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να γίνει από έναν ποδοσφαιριστή και να γίνει την ώρα που παίζει το παιχνίδι. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, δεν τιμωρείται με φάουλ. Γιατί μπορεί να γίνει μια παράβαση έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ή η μπάλα να μην παίζει, έχει βγει πλάγιο και ένας άλλος ποδοσφαιριστής πάει και το σπρώχνει τον άλλο. Μπορεί να του δείξει την κίτρινη κάρτα, αλλά θα ξεκινήσει με πλάγιο, δεν υπάρχει φάουλ. Ή μπαίνει ο προπονητής ή ένας παράγοντας που κάθεται στον πάγκο και σπρώχνει έναν ποδοσφαιριστή. Προσέξτε, δεν μιλάω για ένα πληρωματικό ποδοσφαιριστή. Μιλάω για αξιωματούχο αγώνα, που είναι ο παράγοντας, αξιωματούχο ομάδος, που είναι ο προπονητής ή ο παράγοντας. Αν μπήκε κάποια τέτοια παράβαση, αυτός αποβάλλεται τον αγωνιστικό χώρο και ξεκινάει το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή. Ενώ αν την κάνει την ενέργεια αυτή ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής, θα φάει την κάρτα και το παιχνίδι ξεκινάει με έμεσο. Αν είναι ο γιατρός της ομάδας κάνει... Ο γιατρός της ομάδας είναι αξιωματούχος της ομάδας. Αποβάλλεται. Βέβαια. Άμα είναι παράβαση για αποβολή και βέβαια. Επειδή είναι γιατρός δηλαδή μπορεί να κάνει μέσα ό,τι θέλει. Παράδειγμα είπα.
Μπορεί, ναι. Αποβάλλει. Άρα, στα φάουλ, μπορούμε να διακρίνουμε τον τρόπο παίξηματος του ποδοσφαιριστή που τιμωρείται και ανάλογη είναι η τιμωρία του. Αν το μαρκάρισμα αυτό είναι απρόσεκτο, δηλαδή πάει χωρίς προσοχή, χωρίς προφύλαξη και κάνει ένα φάουλ. Αυτό τιμωρείται μόνο με τεχνική ποινή, όχι με κάρτα. Έχουμε μόνο τεχνική ποινή στο απρόσεκτο παίξιμο. Αν στην διεκδίκηση της μπάλας πέφτει απάνω στον αντίπαλο δίχως να σκεφτεί τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου, πέφτει δηλαδή με κάποια δύναμη επάνω του, με ρυψοκίνδυνο τρόπο, τότε έχουμε την κίτρινη κάρτα. Και αν πέφτει επάνω στον αντίπαλο με εχθρότητα, με βαναυσότητα, δηλαδή όχι μόνο το εσκεμμένα, κάνω ένα μαρκάρισμα εσκεμμένο και είναι κίτρινη κάρτα, δεν είναι κόκκινη. Θα δούμε μια φάση εδώ πέρα. Δεν είναι όλες, δηλαδή εσκεμμένα σε σπρώχνω εγώ, ξέρεις, κάνω ένα τέτοιο και πέφτεις κάτω. Δεν είναι κόκκινη κάρτα, είναι κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά. Γιατί είναι σημείο χαρακτηρίζεται επιθετικό, από την επιθετικότητα του ποδοσφαιριστή αυτού. Και τιμωρείται με κίτρινη. Για να τον κάνεις κόκκινη κάρτα, θα πρέπει να έχει σημάδι εχθρότητος. Πάω με εχθρότητα, με βαναυσότητα, βία και σε σμπρώχνω, σε ρίχνω κάτω. Έρχομαι και σε χτυπάω μια κεφαλιά, ντάν και σε ρίχνω κάτω. Είναι κόκκινη κάρτα. Έρχομαι και είμαστε κοκόρια, και συγγνώμη λίγο, σύγκομαι, είμαστε κοκόρια, σε μια φάση διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε έτσι αυτό το πράγμα. Δεν είναι κόκκινη κάρτα, είναι κίτρινη κάρτα. Πέφτεις και κάτω, σιγά σιγά στον ψόφιο κοριό, τεμέκ, να τον παρασύρεις τον άλλον. Θέλεις και κίτρινη κάρτα κι εσύ. Για θεατρινισμό. Δεν είναι όλα κόκκινες κάρτες που φωνάζουμε στα γήπεδα. Όταν ο διαιτητής διακρίνει το στοιχείο της εχθρότητας, τότε είναι κόκκινη κάρτα. Κράτημα αντιπάλου. Πιάνει κάποιος ποδοσφαιριστής έναν αντίπαλο, κάρτα. Δεν είναι πάντα κάρτα. Είναι άλλες περιπτώσεις που είναι με κάρτα, μπορεί να είναι κίτρινη ή και κόκκινη, και άλλες περιπτώσεις που είναι ένα απλό φάουλ. Αν γίνει ένας ποδοσφαιριστής, πιάσει κάποιον αντίπαλο από τη φανέλα, τον τρέβει, τον σταματάει από την πορεία, κάπου στο κέντρο του γηπέδου ή πίσω, και δεν υπάρχει προοπτική επίθεσης, δεν ανακόπτει δηλαδή μια υποσχόμενη επίθεση, είναι ένα σκέτο φάουλ. Αν με την ενέργεια του αυτή ανακόπτει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πάει να κάνει μια επίθεση και τον ανακόπτει, τον κόβει την επίθεση αυτή, τον χαλάει την επίθεση αυτή, κάνει δηλαδή ένα επαγγελματικό φάουλ που πολλές φορές οι προπονητές λένε στον ποδοσφαιριστή όταν βλέπεις τον άλλο επιτίθεται και είμαστε εμείς όλοι μπροστά, κάνει τον ένα φάουλ να τον κόψει την επίθεση. Σε αυτή την περίπτωση είναι κίτρινη κάρτα. Και η κίτρινη κάρτα δεν είναι για το φάουλ που έκανε, να τον τιμωρήσει ότι έκανε σκληρό φάουλ. Είναι γιατί τον κόβεις την υποσχόμενη επίθεση. Αν τώρα αυτός είναι προς την περιοχή ή και πιο μπροστά, αλλά είναι τελευταίος, άμα δεν του σταματήσεις εσύ με την ενέργειά σου αυτή, αυτός στα επόμενα δευτερόλεπτα θα έβαζε γκολ, γιατί δεν μπορεί να τον προλάβει κάποιος άλλος αμυντικός να τον κόψει, είναι κόκκινη κάρτα. Άρα όπως βλέπετε και στο πιάσιμο, μπορεί να μην είναι κάρτα, μπορεί να είναι κίτρινη, μπορεί να είναι και κόκκινη. Ανάλογα στο πού γίνεται και πώς είναι μέσα οι ποδοσφαιριστές διασκορπισμένοι. Αν ανακόπτεται η υποσχόμενη επίθεση ή αν ανακόπτεται προφανής ευκαιρία για γκολ. Το ίδιο γίνεται και με το χέρι. Το πιάσιμο της μπάλας με το χέρι. Καταρχήν το χέρι, όποτε χτυπάει μπάλα στο χέρι, δεν σημαίνει ότι υπάρχει τιμωρία. Αν το χέρι είναι σε φυσική θέση, και ποια είναι η φυσική θέση αυτή, και χτυπάει μπάλα στο χέρι, δεν υπάρχει παράβαση. Αν η μπάλα είναι σε φυσική θέση, ή το χέρι είναι στη φυσική θέση, αλλά ερχόντας η μπάλα από εδώ, κινήσεις εσύ το χέρι προς την μπάλα και τη χτυπήσεις,
Είναι παράβαση. Τιμωρείται. Όταν ένας ποδοσφαιριστής πηδάει για κεφαλιά, δεν μπορεί να πηδήξει έτσι. Από μόνα του τα χέρια ανοίγουν. Έτσι. Αν ένας ποδοσφαιριστής με το χέρι σταματάει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, εσκεμμένο. Τιμωρείται η παράβαση με φάουλ, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό πάλι για κάρτα. Για κάρτα κίτρινη ή κόκκινη ανάλογα είναι, αν συντρέχουν οι λόγοι που είπαμε και προηγουμένως. Για υποσχόμενη επίθεση ή προφανής ευκαιρία για γκολ. Χρήση αγκών. Πολλές φορές όταν πηδάμε για κεφαλιά, είμαστε, πηδάμε απρόσεκτα και μπορεί το χέρι μας να κουμπίσει, να έρθει στον άλλον στο στήθος, πιο ψηλά εδώ πάνω στήθος, αλλά το βλέπουμε ότι είναι και χαλαρά και είναι καθαρά από το πήδημα, από το απρόσεκτο παίξιμό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μόνο φάουλ. Πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, επειδή ακούνε χρήση αγκώνων κλπ, με το που γίνεται αυτό και τους ακουμπάνε, πέφτουν κάτω και κάνουν τον... Δεν υπάρχει παράβαση, είναι μόνο φάουλ. Παράβαση για πειθαρχικό έλεγχο εννοώ. Είναι μόνο φάουλ. Αν όμως αυτός πηδώντας χρησιμοποιήσει και τον αγκώνα του, τότε είναι κίτρινη κάρτα. Αν το χρησιμοποιήσει ξεκάθαρα με τον αγκώνα πηδάει και τον απλώνει να το χτυπήσει, το χτυπάει δηλαδή, στο στήθος ή στο λαιμό είναι κόκκινη κάρτα. Υποσχόμενη επίθεση και προφανής ευκαιρία για γκολ. Πότε είναι υποσχόμενη επίθεση, πότε είναι προφανής ευκαιρία. Υποσχόμενη επίθεση είναι όταν ανακόπτουμε με έναν αντικανονικό τρόπο τον αντίπαλο, είτε είναι αυτός με την μπάλα, είτε ενώ πάει να πιάσει μια θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο πιο κατάλληλη, γιατί η ομάδα του οργανώνει μια αντεπίθεση και από τη θέση του αυτή ο ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να κάνει μια επίθεση για γκολ, τότε είναι η υποσχόμενη επίθεση. Και για ευκαιρία για γκολ, προφανής ευκαιρία παιδιά, θα σκέφτεστε μόνο ότι η επόμενη κίνηση του ποδοσφαιριστή, αν δεν του γινόταν το φάουλ αυτό, στα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να βάλει γκολ. Αν μπορούσε από εκεί να βάλει γκολ, αν δεν τον ανέτρεπαν, είναι κόκκινη κάρτα. Όχι όμως, επειδή είναι στην περιοχή, αλλά είναι, ξέρετε, κοντά στη γραμμή του out, στην άκρη της περιοχής, γίνεται ένα χέρι, γίνεται ένα φάουλ, κόκκινη κάρτα. Δεν είναι κόκκινη, δεν είναι καθόλου κάρτα. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Έβγαινε προς τα έξω. Αν έκανε βλακία πέναλτι ο άλλος. Θα πάρει μόνο τον πέναλτι, δεν θα πάρει κάρτα. Για να γίνει κόκκινη, για να δοθεί κόκκινη κάρτα, θα πρέπει να έχει μέτωπο προς το τέρμα, να ελέγχει την μπάλα, να την έχει στην κατοχή του δηλαδή, και να μην υπάρχει αντίπαλος κοντά του, ή σε απόσταση τέτοια που θα μπορούσε να το σταματήσει, να αποτρέψει το σουτ που θα κάνει στο τέρμα. Δεν είναι όλες κόκκινες κάρτες. Τάκλιν. Το τάκλιν είναι αυτό που πράγματι ομορφαίνει το ποδόσφαιρο και γίνεται τακτικότατα από τους αμυντικούς, αρκεί να γίνει με σωστό τρόπο. Το τάκλιν επιτρέπεται να γίνει έχοντας όμως το πόδι στο έδαφος και όχι τις τάπες προτεταμένες προς το αντίπαλο πόδι. Αν κάνεις το τάκλιν κανονικά στο χορτάρι, στο έδαφος, είναι κανονικό τάκλιν. Βρίσκεις την μπάλα, τη διώχνεις. Και να πέσει ο αντίπαλος μετά στο πόδι σου και να πέσει κάτω, δεν υπάρχει καν παράβαση. Αν όμως εσύ το έχεις το πόδι σου στον αέρα με τη δύναμη που πας, και να μην τον βρεις τον αντίπαλο, είναι παράβαση. Γιατί ο αντίπαλος από το φόβο του ότι θα τον βρεις, δεν μπορεί να διεκδικήσει με ίσους όρους την μπάλα. Αν δεν έχεις και το πόδι σου την τάπα έτσι δηλαδή και τον βρεις, είναι απευθείας κόκκινη κάρτα.
Παλιά λέγαν το τάκλιν από πίσω απαγορεύεται. Με αυτόν τον τρόπο. Το τάκλιν με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή στον αέρα και με τις τάπες προτεταμένες, απαγορεύεται και από μπροστά και από πίσω και από τα πλάγια. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι κόκκινη κάρτα. Γρήγορη εκτέλεση φάουλ. Όταν ο διαιτητής σφυρίζει ένα φάουλ, μια παράβαση, η ομάδα που κερδίζει το φάουλ, και να την ονομάσουμε επιτιθέμενη, έχει το πλεονέκτημα στο να παίξει γρήγορα. Πότε όμως γρήγορα και πόσο γρήγορα. Αν με το σφύριγμα του διαιτητή στα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα την παίξει, έχει δικαίωμα να την παίξει. Δεν μπορεί να του σταματήσει. Και αν υπάρχει κάποιο αμυντικό που την ανακόπτει την πορεία της μπάλας στο 1 μέτρο στα 2, δεν υπάρχει παράβαση. Δεν λέμε δεν είναι στα 9 και 15. Γιατί τον δώσαμε το πλεονέκτημα να παίξει γρήγορα την μπάλα. Αν όμως δεν το εκτελέσει άμεσα, αμέσως και προλάβει ο αμυντικός και στηθεί στην μπάλα και πει θέλουμε να κάνουμε τείχος, τότε χάνει πλέον το πλεονέκτημα της γρήγορης εκτέλεσης και είναι υποχρεωμένος να περιμένει το σφύριγμα του διαιτητή για να σουτάρει. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά, λέει ο διαιτητής αυτό που θα σουτάρει, τον δείχνει τη σφυρίχτρα, στείνει το τείχος, σφυρίζει και σουτάρει μετά. Αν σουτάρει πριν σφυρίξει, έχει κίτρινη κάρτα. Η αναπληρωματική ποδοσφαιριστέ πολλές φορές κάνουν προθέρμανση πίσω από τα τέρματα. Και ειδικά τα γήπεδα τα οποία δεν έχουν στα πλάγια περιθώριο για να τρέξουν τα παιδιά, κάνουν πίσω από τα τέρματα. Εκεί θέλει πολύ προσοχή, βασικά από το διαιτητή, γιατί οι ποδοσφαιριστές αυτοί αν πλησιάζουν πολύ στο τέρμα ή και τα πιτσιρίκια που μαζεύουν την μπάλα, μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλη ιστορία. Και εδώ ο κανονισμός ναι μεν είναι άδικος, αλλά έτσι λέει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι πίσω από το τέρμα, και ενώ η μπάλα πάει γκολ, έχει περάσει και τον τερματοφύλακα, πάει στο τέρμα, άδειο το τέρμα, και πριν μπει μέσα στη γραμμή τέρματος, τι να ακουμπήσει με το πόδι του, έχουμε ελεύθερο διαιτητή. Συγγνώμη, έχουμε έμεσο φάουλ. Συγγνώμη. Αν τώρα ο ίδιος αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής, γιατί να ξέρετε ότι οποιαδήποτε παράβαση κάνει αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής τιμωρείται υποχρεωτικά πάντα με έμεσο. Δεν υπάρχει άμεσο στον αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή. Αν τώρα ο ίδιος ποδοσφαιριστής, αντί να χρησιμοποιήσει το πόδι του, χρησιμοποιήσει το χέρι του και εμποδίζει την μπάλα να μπει γκολ. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα είναι δύο κίτρινες. Μία γιατί μπήκε μέσα στο γήπεδο, χωρίς την άδεια του διαιτητή, και μία γιατί χρησιμοποίησε τα χέρια του. Είναι άδικο. Γιατί... Πόδι όταν τη χρησιμοποιεί, δεν τι είναι, μία κίτρινη. Έλυσο. Ποιο, τι μία γιατί. Άμα μπει μέσα, παράβαση, σταματήσει την μπάλα με το πόδι. Κίτρινη κάρτα και έμεσο. Κίτρινη κάρτα δεν είναι πόδι. Όχι, κίτρινη κάρτα και έμεσο. Και άμα την σταματήσει με το χέρι, είναι δύο κίτρινες. Μία γιατί μπήκε μέσα και μία γιατί. Βγάζει μία και δύο κόκκινο. Αλλά η ομάδα η άλλη δεν είναι αδικία. Έβαλα να πληρωθεί και τι να τον κάνω εγώ που τον έβγαλε στην κίτρινη κάρτα τον αγροτικό. Έχασα εγώ τον γκολ. Γι' αυτό θα πρέπει πίσω από τα τέρματα να μην πάνε αναπληρωματικοί ούτε παιδάκια τίποτα γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Για εμά τα παιδάκια πρέπει να πάνε, για του διαιτητέ δεν πρέπει να πάνε. Μα μπορεί να γίνει σε σένα, στη δικιά σου την ομάδα και μετά θα λες. Για την ομάδα την δικιά μου, ας πούμε, ένα πιτσιρικά θα τους συμβουλεύαμε, άμα δει την πάρα μέσα δίχτυα, να την πετάξει. Έξι και το είναι άδικο. Και εκεί πέρα μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε. Άρα δεν πρέπει να στέκονται ούτε αναπληρωματικοί, ούτε παιδάκια κοντά στο τέρμα. Είναι σε μια απόσταση. Και αυτοί που κάνουν την προθέρμανση από. Θα δούμε κάποιες φάσεις τώρα. Να πούμε και λίγο θεωρητικά για το offside, για να τα δείξουμε όλα μετά, με τη σειρά που σας είπα θα τα δείξουμε και με τη VT. Το offside όλοι γνωρίζετε, πότε ένας ποδοσφαιριστής είναι σε θέση offside. Φέτος έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στο offside.
Ένας ποδοσφαιριστής, το ότι είναι σε θέση offside, αυτό και μόνο, δεν σημαίνει παράβαση. Δεν τιμωρείται. Ας είναι σε θέση offside. Για να τιμωρηθεί, θα πρέπει να επηρεάζει το παιχνίδι. Να έχει ενεργό, συμμετοχή στο παιχνίδι. Πώς θα το επηρεάσει το παιχνίδι? Αν ακουμπήσει την μπάλα. Να επηρεάζει αντίπαλο. Πώς θα επηρεάσει τον αντίπαλο? Τον παρεμποδίζω στην συνδιεκδίκηση. Ή κλείνω το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Είμαι στην πορεία της μπάλας και του τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας, ο οποίος να μην βλέπει την πορεία της μπάλας, κάνω την τελευταία στιγμή μία έτσι εγώ, εκεί τιμωρείται. Και τρίτον, αποκομίζει πλεονέκτημα από τη θέση την οποία βρίσκεται. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σε θέση offside, γίνεται το σούτ από ένα συμπαίκτη του στο τέρμα, αν πάει γκολ είναι γκολ. Αν χτυπήσει μπάλα στο δοκάρι και πάει σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που ήταν προηγουμένως σε θέση offside, ή αποκρουστεί από τον τερματοφύλακα και πάει στο συμπαίκτη αυτόν που ήταν σε θέση offside, την ώρα που θα την ακουμπήσει, εκείνη την ώρα μετράει το offside. Αν ένας ποδοσφαιριστής, λέγαμε μέχρι τώρα, την μπάλα την πήρε από αντίπαλο. Γυρίζει δηλαδή ο αμυντικός την μπάλα προς τον τερματοφύλακα του, γιατί δεν πρόσεξε τον επιθετικό που ήταν πίσω του, την παίρνει όμως και τη βάζει γκολ. Λέγαμε ότι την πήρε από αντίπαλο. Τώρα έχει αλλάξει πλέον το σύστημα και εκτός αυτής της περίπτωσης και σε οποιαδήποτε άλλη που έχει μια στραβοκροσιά, μια στραβοκεφαλιά από έναν αμυνόμενο που πάει να απομακρύνει την μπάλα με πρόθεση και κάνει στραβοκροσιά ή στραβοκεφαλιά, αν πάει μπάλα σε ποδοσφαιριστή που είναι σε θέση offside, θεωρείται την πήρε από αντίπαλο. Ας μην είναι σκεμμένο γύρισμα. Αν την μπάλα την αποκρούσει ο αμυντικός και πάει σε αυτό που ήταν σε θέση offside, τιμωρείται το offside. Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα απομάκρυνση με απόκρουση? Εκεί είναι το λεπτό σημείο. Απομάκρυνση σημαίνει ότι έρχεται η μπάλα και εγώ κάνω μια κίνηση ένα μέτρο αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, πηδάω να την, με κεφαλιά να τη διώξω και κάνω στραβοκεφαλιά ή στραβοκλωσιά. Αυτό ονομάζεται απομάκρυση, εκ προθέσεως απομάκρυση. Αν το αποτέλεσμα της ενέργειας με αυτής είναι αποτυχημένο και η μπάλα πάει στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή που είναι σε θέση offside, θεωρείται την πήρε, ότι την πήρε από αντίπαλο. Ας μην του τη γύρισε εσύ και εμένα. Όταν λέμε εκ προθέσεως απόκρουση, τι εννοούμε? Εγώ είμαι σταθερός εδώ, δεν κάνω κίνηση δεξιά-αριστερά, έρχεται η μπάλα επάνω μου και εγώ, αφού έρχεται επάνω μου, κοιτάω να την αποκρούσω, να τη διώσω. Γιατί είτε ξαφνιάζομαι όπως έρχεται πάνω μου, αλλά και να μην ξαφνιαστώ ακόμα γιατί τη βλέπω που έρχεται, δεν κάνω κίνηση προς την μπάλα, η μπάλα έρχεται πάνω μου και πάω να τη διώξω εγώ. Αυτό είναι προθέσεως απόκρουση. Αν σε αυτή την περίπτωση η μπάλα πάει στον αντίπαλο που είναι σε θέση offside, τιμωρείται με offside, τιμωρείται η πρώτη του θέση. Δηλαδή αποκομίζει πλεονέκτημα από τη θέση που βρίσκεται. Ενώ στην εκπροθέσεως απομάκρυνση, όταν κάνει κίνηση εσκεμμένα πάει να τη διώξει την μπάλα με τη θέλησή του, τότε άσχετα με το αποτέλεσμα της ενέργειάς του αυτής, δεν υπάρχει offside. Επάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή είναι λίγο λεπτό, εκπροθέσεως απόκρουση, εκπροθέσεως απομάκρυση. Και στο αποκομίζει πλεονέκτημα, που λέμε ότι την αποκρούει ο τερματοφύλακας ή το δοκάρι, και πάει σε αυτόν που είναι σε θέση offside, τιμωρείται αυτός ο ποδοσφαιριστής που ήταν νωρίτερα σε θέση offside, γιατί μετά μπορεί να καλύφθηκε. Την ώρα που έγινε το σουτ, αν ήταν σε θέση offside, τότε ο βοηθός συγκρατεί τον ποδοσφαιριστή αυτόν και να καλύφθηκε, και μετά τιμωρείται η αρχική του θέση του offside. Δηλαδή μπορεί να απομακρύνει την μπάλα στην απομάκρυνση, που είπαμε ότι δεν τιμωρείται το offside. Η απομάκρυση δικαιολογείται μόνο και επιτρέπεται μόνο όταν
όταν πάμε να αποσοβήσουμε τέρμα. Γιατί ο τερματοφύλακας κάνει κίνηση και κάνει μπλοζόν για να αποκρούσει την μπάλα. Και πάει σε αυτό που ήταν σε θέση offside και λέμε τιμωρείται offside. Γιατί να τιμωρείται, αφού ήθελε και την απέκρουση. Σε περίπτωση αποσόβησης τέρματος, τιμωρείται το offside. Μπορεί να μην είναι ο τερματοφύλακας που έκανε τον μπλοζόν. Ο τερματοφύλακας να έχει φύγει μπροστά και να είναι ένας αμυντικός στο τέρμα. Και για να αποσοβήσει το τέρμα, τον γκολ, αν κάνει την κίνηση αυτή, τότε πάλι τιμωρεί το άλλος με offside. Αλλά προσέξτε εδώ ένα λεπτό σημείο. Μπορεί να είναι μπροστά ο τερματοφύλακας, ο αμυντικός και άλλος αμυντικός, και άλλος στη γραμμή κάνει κίνηση και λέει αποσοβώ γκολ. Δεν αποσοβείς γκολ. Τον γκολ το αποσοβεί ο τερματοφύλακας. Αν λείπει ο τερματοφύλακας και είναι ένας αμυντικός στη γραμμή, γιατί ο τερματοφύλακας έχει φύγει μπροστά, τότε θεωρεί ότι κάνει την κίνηση αυτή να αποσοβήσει το τέρμα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ τα λέμε θεωρητικά, εδώ που καθόμαστε και κάπου καταλαβαίνω ότι θολώσαμε, έτσι. Άρα, μέσα στο γήπεδο είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ελέγχουμε αυτές τις κινήσεις μας και ούτε μπορούμε να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό αυτά τα οποία λέμε τώρα. Εκείνη την ώρα σκεφτόμαστε και πράττουμε το πώς μας βολεύει. Και το βλέπουμε όπως μας βολεύει. Όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι σε θέση offside, προχθές την Κυριακή ήμουνα σε δύο γήπεδα εδώ της περιοχής. Ποδοσφαιριστής σε θέση offside, ομολογουμένος. Γίνεται μια παλιά προς τον ποδοσφαιριστή που είναι σε θέση offside, αλλά ένας αμυντικός, ο οποίος είναι 5 μέτρα πιο μπροστά από τον επιθετικό, σταματάει την μπάλα και τη διώχνει. Ο βοηθός σωστά δεν σήκωσε σημαία, άσχετα που ήταν άλλος σε θέση offside. Πέσα στα σήματα να τον φάει offside, δεν το βλέπεις. Είναι offside, αλλά δεν τιμωρεί. Για να τιμωρηθεί θα πρέπει να πάει μπάλα εκεί σε αυτόν. Να έχει συμμετοχή αυτός. Ή αυτός ο επιθετικός να τρέξει και να παρεμποδίσει τον αμυντικό που πάει να τη διώξει. Εδώ δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει offside. Στο άλλο το γήπεδο. Είναι ποδοσφαιριστής σε θέση offside. Μπροστά είναι ένας αμυντικός. Σε μια απόσταση 2-3 μέτρων. Σουτάρει ο συμπαίκτης αυτού που είναι σε θέση offside προς το συμπαίκτη του. Αν την αφήσει ο αμυντικός και πάει μπάλα σε αυτόν, θα τιμωρηθεί για τη θέση του αυτή για το offside. Ο αμυντικός σταματάει την μπάλα με το χέρι. Τιμωρείται το χέρι. Άσχετα αν ο βοηθός σήκωσε τη σημαία. Ο βοηθός βιάστηκε και τη σήκωσε μόλις έφυγε, γιατί σου λέει είναι μόνος του αυτός, πάει σε αυτόν την μπάλα offside. Αλλά ο αμυντικός νωρίτερα τη σταματάει με το χέρι. Το χέρι τιμωρείται. Γιατί η μπάλα δεν πήγε σε αυτό. Δεν έχει ενεργό συμμετοχή αυτό στο παιχνίδι. Άσχετα με τη θέση του που είναι εκεί πέρα, τη θέση του το offside. Επίσης, έγινε και αυτό προχθές εδώ. Είναι ποδοσφαιριστής σε θέση offside. Ο αμυντικός είναι ενδιάμεσα και αυτός που έχει την μπάλα την πετάει μπροστά. Ο βοηθός βιάζεται, σηκώνει τη σημαία. Ο επιθετικός που ήταν σε θέση offside, πονηρός, αφού βλέπει ότι σε θέση offside, δεν κινείται. Ο άλλος που πέταξε την μπάλα μπροστά τρέχει ο ίδιος και παίρνει την μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Ο διαιτητής βιάστηκε, είδε τον υπόλοιπο, βιάστηκε, τάξη, σφύριξε. Κακός. Ορίστε. Μετά μια ερώτηση. Ναι. Γίνεται μια φάση τώρα, παράδειγμα. Είναι ο επιθετικός offside. Ναι. Τρέχει στην μπάλα 5 μέτρα. Ναι. Κάνει 5 μέτρα και έρχεται στην μπάλα. Ναι. Φτάνει στην μπάλα και την αφήνει. Ναι. Έρχεται, την παίρνει ο άλλος και βάζει γκολ. Γκολ. Βέβαια. Αυτός που είναι σε θέση offside επηρεάζει κανένα μηνόμενο. Όχι. Δεν υπάρχει offside. Ναι, αλλά... Αν δεν την ακουμπήσει, δεν υπάρχει offside. Τίποτα. Και η κίνηση που κάνει, και η κίνηση που κάνει θα πρέπει να επηρεάζει αντίπαλο. Δηλαδή, είναι η μπάλα εκεί, πάει ο αμυντικός να μην σταματήσει. Λέει, για να μπορέσει να επηρεάσει, θα πρέπει να είναι σε απόσταση ελέγχου της μπάλας. Δηλαδή, ο αμυντικός, ο επιθετικός που είναι σε θέση offside, όταν συνδιεκδικεί με αμυντικό μαζί, δεν θα πρέπει να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 1-1,5 μέτρο. Γιατί στο 1 μέτρο σου λέει μπορείς με το πόδι σου να τη φτάσει στο 1,5. Άμα είναι στα 2 μέτρα, εγώ αμυντικός, ο επιθετικός, και ο αμυντικός να μην επηρεαστείς, εγώ δεν μπορώ να τη φτάσω την μπάλα από εδώ εκεί. Αν εσύ ξεγελαστείς, την έφαγες.
Επάνω σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, παιδιά, αν θέλετε κάτι, πέστε το. Θα δείξουμε τώρα φάσεις, αν σε κάποιο έχετε κάποιο, σύμφωνα με αυτά που είπαμε. Θα δείτε ότι βλέποντας τα ψύχρεμα στο DVD και με αυτά που είπαμε, θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Όχι ότι θα τα μάθουμε όλα, έτσι. Για την παραπάνωση που είπατε. Για την. Που κατέβαινε ένας παίκτης και... Για το φράγκο, και... ναι. Για το... εσχεμένο φάουλ. Για εσχεμένο φάουλ. Όταν ναι. Η ομάδα είναι όλη κατεβασμένη στην αντίπαλη ναι. Περιοχή ναι. Και είναι μόνο ο τερματοφύλακας και ένας αμυντικός ναι. Και κάνει πριν, τη... πριν το κέντρο φάουλ, ναι. Πριν τη δικιά του άμυνα. Ναι. Τι παίρνει, κόκκινη ή κούρμα. Σου είπα. Είναι υποκειμενικά αυτά που λέμε. Ενώ αν είναι... η κι... για να είναι κόκκινη θα πρέπει. Αν τη στιγμή που έγινε το φάουλ δεν του γινόταν το φάουλ, στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορούσε να βάλει γκολ αυτός απευθείας από εκεί. Μπορεί να ψώνει κρεμός. Τότε με τον μπορεί όλα είναι σχετικά τότε. Γι' αυτό συμβαίνει υποκειμενικά. Κρίνηση. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή εγώ αν κατεβαίνω μόνος και έρχεσαι εσύ από πίσω αμυντικός. Με προλαβαίνεις έξω από την περιοχή και έχω φτάσει εγώ στην... έξω από την περιοχή. Έχω την μπάλα στα πόδια μου. Είμαι με τον τερματοφύλακα και με ανατρέπεις. Αν δεν με ανέτρεψες και φυσικά θα το βάζαν γκολ. Ναι, αν όμως είμαι στο κέντρο του γηπέδου και από τα πλάγια υπάρχουν αμυντικοί που πιθανόν εγώ ώσπου να κατέβω σε σημείο να κάνω σουτ, πιθανόν να με προλαβαίνουν, δεν είναι προφανής ευκαιρία, είναι υποσχόμενη επίθεση. Είναι κίνδυνο. Αν δεν υπάρχουν αμυντικοί. Άμα δεν υπάρχουν, σου είπα, άμα δεν υπάρχουν αμυντικοί και στην, στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να βάλεις γκολ εσύ, μπορείς από το κέντρο να βάλεις γκολ. Εντάξει, μπορεί. Μπορεί και να μπορεί. Με τον μπορεί δεν μπορεί να πεις και μπορεί να βγάλω κόκκινη κάρτα, μπορεί να μην βγάλω τότε. Με τα μπορεί δεν γίνεται. Ο κανονισμός είναι ότι αν στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορεί να βάλει γκολ. Από το κέντρο δεν μπορείς να βάλεις. Αν γοντεύεις την περιοχή και σε ανατρέπει ενώ δεν υπάρχουν αντίπαλοι, μπορείς να βάλεις, άμα δεν σου ανέβει, να κάνεις δύο βήματα και να βάλεις γκολ. Από εκεί για να μπορέσεις να βάλεις γκολ, θα πρέπει να περπατήσεις άλλα 20 μέτρα. Θα σε προλάβει κάποιος. Για προσέξτε εδώ πέρα λίγο παιδιά, πώς το κρίνετε αυτό, τι ήταν. Α, μπράβο, δεν είναι τίποτα, έκανε τάκλιν κανονικό στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα. Άμπα, διώχνει πρώτα την μπάλα, κανονικό τάκλιν στο έδαφος και μετά ο άλλος βρίσκει τα πόδια του και πέφτει κάτω. Πόσοι από εμάς τώρα, αν θα γίνει αυτό ρε παιδιά, τώρα μεταξύ μας, να γίνει στο χωριό σου, στο χωριό μου κλπ. Και να είμαι εγώ απ' έξω όπως θα το δω στη ροή του παιχνιδιού. Μας έσπαξε, μας έκανε, είναι στημένος. Τον έστειλε ο Σαλτζίδης, τον έστειλε ο Τσιμεντελίδης. Άμα το δώσει πέναλτι, αυτός ο αμυντικός το ξέρει ότι δεν έκανε. Θα διαμαρτυρηθεί ο άνθρωπος, μπορεί και ο δικός του να το πει. Και θα φάει κόκκινη κάρτα. Την έκανες. Και θα φάει κόκκινη κάρτα. Εντάξει, δεν είναι κόκκινη. Άμα διαμαρτυρηθεί. Α, ναι. Λοιπόν, θα τον πει και ο δικός του, την έκανες. Δεν θα του πει, έκανες αφού τον πήρες. Πώς θα το καταλάβουν απ' έξω. Δεν υπάρχει παράβαση. Έτσι, σε αυτή, αυτό το τάκλιν είναι ένα κανονικό τάκλιν. Παιδιά, όλοι θα κάνουν λάθη. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτή η φάση πώς τη βλέπετε. Λοιπόν, είναι πέναλτι. Κάρτα έχουμε. Γιατί έχουμε κάρτα, ρε παιδιά. Είπα νωρίτερα για το απρόσεκτο παίξιμο. Το χτύπησε. Είναι σκέτο, είναι ένα πέναλτι. Λοιπόν. Αν το έχουμε πάει τώρα, πέναλτι ή κάρτα. Ακριβώς. Δηλαδή το έχουμε παρεξήγηση. Έγινε πέναλτι, πάει να δώσει και κάρτα. Δεν είναι κάρτα. Τώρα στο. Πρόεδρε, εγώ να πω κάτι. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές παρασυρώμαστε στη ροή του παιχνιδιού και τα βλέπουμε εντελώς διαφορετικά. Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εδώ κάνει ένα φάουλ στα πλάγια που από εκεί
τι μπορούσε να κάνει αυτός. Είχε γυρισμένη την πλάτη και στο τέρμα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έκανε ένα χάζο πέναλτι. Ένα απρόσεκτο παίξιμο. Είναι σκέτο πέναλτι δίχως κάρτα. Ορίστε. Εγώ σε υψηλό επίπεδο πέναλτι δεν έχω δει να μην τιμωρείται η κίτρινη κάρτα. Δεν το έχω δει πουθενά. Μα το λένε και στι αθλητικέ εκπομπέ ότι πέραντι είναι κίτρινη κάρτα. Αγγλία, Ισπανία, λοιπόν, να σα πω κάτι, παιδιά. Θα σα πω και στην πορεία παρακάτω τώρα, στι εκπομπέ που ακούμε και βλέπουμε, πολλέ φορέ λένε πράγματα τα οποία είναι εξωπραγματικά. Βγαίνουν κάποιε φορέ από την ΓΕΛ. Την άλλη μέρα, γιατί δεν μπορούν να κάνουν παρέμβαση στο κανάλι, γιατί δεν τους συμφέρει να τους βγάλουν στον αέρα. Είναι εκπομπή και θέλουν ακροαματικότητα αυτή. Πουλάνε εκείνη την ώρα. Αλλά πολλές φορές λένε άλλα αντί άλλων. Εχθές τον αγώνα του Κυπέλου, Νίκη Βόλο Απόλλων, παρένθεση, τον έχετε δει. Ναι. Είδατε εκεί πέρα τι έγινε σε μια φάση. Προσέξατε τίποτα εκεί πέρα. Όλα ήταν καλά κατά τον Δουκάκο και τους λοιπούς. Προσέξατε τι έγινε εκεί πέρα. Εκεί στο fair play που έπαιξε το πλάγιο ο ποδοσφαιριστής, την έριξε τον τερματοφύλακά του, την έπιασε εκείνος και παίξαν κανονικά το παιχνίδι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κανένας τίποτα. Ούτε τσιμουδιά, ούτε μιλιά, ούτε στις εκπομπές. Πέρα το είπα. Δεν τα άκουσα εγώ. Σαν το είδα επανέλθει σήμερα. Λοιπόν, εκεί ήταν έμεσο εις βάρος τερματοφύλακα. Τίποτα δεν συνέβη. Όλα μια χαρά. Τελικά τώρα τι ισχύει, παίρνει κίτρινη κάρτα αυτός που κάνει πέναλτι. Όχι. Όχι πάντα. Αυτή η περίπτωση εδώ πέρα και χέρι να γινόταν εκεί πέρα δεν υπήρχε πέναλτι. Δηλαδή χέρι πλάχνει, να έχεις το χέρι σε μη φυσική θέση, είναι στα άκρα του γηπέδου της περιοχής, δεν είναι προς το τέρμα δηλαδή η πορεία της μπάλας. Η μπάλα βγαίνει στη γωνία. Αυτό τι ισχύει μόνο για μας. Γενικό είναι παιδιά, τη FIFA είναι. Αυτό λέω ότι σε υψηλό επίπεδο δεν υπάρχει πέναλτι χωρίς κίτρινη. Και εγώ σου λέω υπάρχει πέναλτι, υπάρχει πέναλτι. Δεν το λέω για τον Νίκη Βόλ. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει πέναλτι, όλα τα πέναλτι δεν είναι κάρτα. Όλα τα πέναλτι δεν είναι κάρτα. Κακώς δίνονται. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι μου πείτε ότι ο διαιτητής έδωσε ή έκανε κλπ. Που δεν κάνω λάθη δείτε. Αλλά δεν είναι όλα τα πέναλτι κάρτα. Μπορεί να είναι κίτρινη, μπορεί να είναι κόκκινη, αλλά μπορεί να μην είναι και κάτω λόγο συνεχώς. Κανένας άλλος λέει τίποτα διαφορετικό. Είναι ρυψοκίνδυνο παιχνίδι και είναι ρυψοκίνδυνο παιχνίδι, είναι κίτρινη κάρτα. Αν σας δω τα μαρκαρίσματα, έβγαινε κόκκινη κάρτα παιδιά, στο ημίωρο θα τελείωνε και τα παιχνίδια. Δεν θα έμενε τίποτα. Είναι ρυψοκίνδυνο, πέφτει πράγματι με δύναμη, αλλά δεν χρησιμοποιεί εχθρότητα, βαναυσότητα, θα είτε παρακάτω από την κόκκινη. Αν σε αυτές τις φάσεις δείξεις κόκκινη κάρτα, δεν τελειώσει παιχνίδι. Ο κανονισμός σου λέει το ρυψοκίνδυνο είναι κίτρινη κάρτα. Και αυτό είναι ρυψοκίνδυνο. Πέφτει, ναι, με κάνει τάκλιν, αλλά πέφτει με μεγαλύτερη δύναμη. Άσχετα δεν μετράει το πίσω, το πλάγιο δεν μετράει τώρα. Γιατί είναι στον αέρα, χτυπάει τα πόδια καθαρά. Θα δείτε παρακάτω από την, συγγνώμη, παρακάτω θα δείτε πότε είναι κόκκινη. Είναι ρυψοκίνδυνο παίξιμο όταν κάνει τάκλι. Είναι πιο πάνω από τα πρόσωπα, αυτό είναι ρυψοκίνδυνο. Μη σκεπτόμενος τη σωματική ακαιρότητα του αντιπάλου, είναι ρυψοκίνδυνο. Ρυψοκίνδυνο είπα. Το ρυψοκίνδυνο είναι, ρυψοκίνδυνο, είναι κίτρινη κάρτα. Thank you.
Χαζό λοιπόν, για ξαναδέστε το, παιδιά. Δεν το έκανε όπως προηγουμένως. Χρησιμοποίησε δύναμη. Πήγε για την μπάλα. Βρήκε πόδια. Πήγε για την μπάλα όπως. Δεν πήγε για τα πόδια του άλλου. Βλέπετε εδώ πέρα το πόδι. Δεν το χτυπάει, το βρίσκει. Εδώ από μπροστά. Γιατί δεν παίρνει το πόδι από πίσω. Τιμωρείται, αλλά τιμωρείται και πήγε την κάρτα. Όχι πολύ. Τι είναι αυτό? Τι λέτε, παιδιά? Δέστε το. Κίτρινη κάρτα είναι. Κίτρινη κάρτα. Μιλάτε όλοι μαζί να ακούτε εδώ, παιδιά, τι λέει ο κανονισμός, όχι τι λέει ο καθένας μας. Δέστε άλλη μία. Λοιπόν, δέστε τώρα την κόκκινη πώς είναι. Προσέξτε. Οπα, είδατε ποια είναι η κόκκινη. Αυτά που είπαμε νωρίτερα με την τάπα, αυτό το τάκι με το πόδι στον αέρα και με την τάπα προτεταμένη, άμα βρει τον αντίπαλο, μπορεί να το σπάσει. Αυτό είναι κόκκινο. Εδώ. Καταλάβατε ότι είναι κόκκινο γιατί έφυγε μόνος του προπάνως. Γιατί από τη φάση δεν πιστεύω να το καταλάβω. Πήγε με τις τάπες. Αν πάει με τις τάπες, δέστε, να το... Είδατε, με την τάπα, είτε εγώ σε βρει χαμηλά, αν σε πάει με την τάπα με δύναμη, είναι κόκκινη καρδιά. Θεωρεί ότι πάει στα πόδια του καθαρά. Και φύγε από μόνος του. Συνομίζω. Λέω ότι πάει στα πόδια. Και να την μπάλα μετά Δέστε κάτι που είπαμε νωρίτερα, η μπάλα βγήκε πλάγιο, έτσι. Δέστε την μπάλα, προσέξτε λίγο. Κόκκινη δεν έχει πάρει. Κόκκινη κάρτα, αλλά ξεκινάει με πλάγιο. Νωρίτερα σας είπα, αν η μπάλα είναι εκτός γηπέδου, δεν υπάρχει πλέον φάουλ, ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε. Τι, ήταν πλάγιο. Κόκκινη και πλάγιο, όχι φάουλ. Εδώ τι είναι, παιδιά? Δεν το είδαμε. Για εκεί πέρα δεν έχει replay. Κόκκινη. Να το ξαναδούμε. Δέστε, να, κοιτάξτε τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ δεν υπάρχει κάρτα μέχρι τώρα. Εδώ υπάρχει κάρτα. Αν τώρα εδώ η μπάλα φύγει προς τα μετακινηθεί 2 μέτρα παραπέρα, ο διαιτητής υποχρεωτικά θα κοιτάει την πορεία της μπάλας. Αν αυτός από πίσω κάνει την ενέργεια αυτή, δεν μπορεί να το δει ο διαιτητής. Και άμα είναι από την άλλη μεριά, το λάθος είναι από την άλλη πλευρά. Η
Γι' αυτό λέμε ότι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται. Και είναι φάσεις που μπορεί να εμείς από έξω να τη δούμε ότι τον πάτησε, έκανε την ενέργεια αυτή, αλλά ο διαιτητής ενώ να είναι θα είναι στα δύο μέτρα να μην τη δει. Γιατί βλέπει την πορεία της μπάλας. Άμα το δει, αν το δει, ναι. Αλλά θα πρέπει να είναι σίγουρος, έτσι δεν πάρει στο λαιμό του μια αποβολή, δίχως να είναι σίγουρος. Και από πίσω, κάτω από το σκεφάντος, όλοι. Αν είναι κάποιος από την ομάδα που το δει και είναι σίγουρος, μπορεί να το κάνει. Δέστε εδώ πέρα τώρα, όπα, εδώ παιδιά, γιατί θα φάει κάρτα ο κύριος. Υποσχόμενη επίθεση, έτσι. Ανακόπτει υποσχόμενη επίθεση. Όχι για το φάουλ, ότι είναι σκληρό το φάουλ κάτι. Αποκλειστικά και μόνο γιατί ανακόπτει την υποσχόμενη επίθεση. Και άμα ήταν τελευταίος, ήταν κόκκινη. Ωραία. Άμα ήταν τελευταίος, φυσικά. Αυτό σου ερώτησε προηγουμένως. Και τον είπες από το κέντρο, μπορεί να βάλει γκολ, δεν είναι κόκκινη. Αν σας είπα, παιδιά, αν η κίνηση του ποδοσφαιριστή. Γιατί τώρα την κάθε φάση, 500.000 φάσεις θα σε αν τα επόμενα δευτερόλεπτα, άμα δεν του γινόταν η παράβαση αυτή μπορούσε να βάλει γκολ, είναι προφανής ευκαιρία. Πόσο αυτός το σπαράγωγος του λόγου του πάρα πάρα.
Σαν, σαν.